Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε θρίλερ με το εμβόλιο της Moderna και την έγκρισή του, την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές για τη διαφάνεια στα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφεί. Μαρία Ψαρά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Όλη μέρα χθες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων βρισκόταν σε εντατικές επαφές με τη Moderna, προκειμένου να δοθούν τα επικαιροποιημένα στοιχεία και έγγραφα που χρειάζονται οι γιατροί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για να δώσουν το πράσινο φως για το εμβόλιο στην Ευρώπη. Θέλω να σου πω ότι χθες πληροφορίες του Όπεν ανέφεραν ότι έλειπαν αρκετά στοιχεία και ότι δεν ήμασταν κοντά στο πράσινο φως. Οπότε σήμερα αναμένεται να δούμε, ενώ συνεδριάζει αυτή την ώρα η Επιτροπή, τι τελικά απόφαση θα λάβει. Παρά την πολιτική πίεση, οι γιατροί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων επιμένουν ότι δεν θα δώσουν το πράσινο φως παρά μόνο αν πιστούν ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Αν εγκριθεί, Λίνα, η Ευρώπη θα λάβει 160 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου από την Moderna και επίσης διαπραγματεύεται την ίδια στιγμή την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων επιπλέον από την Pfizer BioNTech. Και όπως είπες και εσύ, την ίδια στιγμή τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις για διαφάνεια στα εμβόλια αυξάνονται εδώ στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, Λίνα. Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλα Μπέρ, Γερμανίδα, και δεν είναι τυχαίο, κάλεσε την πρόεδρο της Κομισιόν να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία από τις μυστικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Κομισιόν με τους κατασκευαστές των εμβολίων. Λέει ότι αν δεν το κάνει η Κομισιόν, θα το απαιτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λίνα, είναι ένα πρώτο επεισόδιο σε αυτό το κομμάτι των εμβολίων. Αναμένεται να δούμε πολλά ακόμα.